φιλετικό ουσιαστικά, δηλαδή μέσα στον ρατσισμό που κυριαρχεί των 15 μέτρων. Και γι' αυτό έρχεται το Πατριαρχείο και λέει: μα αυτό είναι μια αίρεση, είναι ο εθνοφιλετισμό. Και από εκεί και πέρα μπαίνει η πρόσφατη διαδικασία η οποία θα δημιουργήσει αυτέ τι εκκλησίε τι βαλκανικέ, οι οποίε είναι εκτρατικέ και εθνικέ, δηλαδή φυσικά σε πλήρη αντίθεση προ την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση. Γυρνάμε στο γλωσσικό. Γιατί μου αφήσετε, θέλω να φτάσουμε στο 82. Όχι, με το γλωσσικό. Με το γλωσσικό δεν είναι το 82, αυτό είναι το 82. Είναι ουσιαστικά οι συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνονται με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Διότι το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να υιοθετήσει θαυμάσια, αν ήθελε μια γλώσσα που να ταιριάζει στη διοίκηση και την εκκλησία, τη γλώσσα της εκκλησίας. Η γλώσσα της εκκλησίας ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η κοινή γλώσσα των εμπόρων. Στα Βαλκάνια, στην Κεντρική Ευρώπη, δηλαδή ήταν ένα εργαλείο. Η εκκλησία προσέφερε στους Έλληνες εμπόρους τους, στους Ρωμιούς εμπόρους. Προσέφερε ένα εργαλείο εξαιρετικά επεξεργασμένο για το εμπόριο. Άρα η γλώσσα ουσιαστική θα μπορούσε θαυμάσια να αποτελέσει το εργαλείο του ελληνικού κράτους. Αλλά στο επίπεδο το συμβολικό αυτό δεν μπορούσε να γίνει, διότι δεν θα επέτρεπε να φανεί αυτή η τομή με το φωνητικό παρελθόν. Επομένως, φτιάχνουμε μια καινούργια γλώσσα, η οποία λέγεται Καταλήγουσα, η οποία είναι η γλώσσα του κράτους, η οποία έχει και αυτή τις αδυναμίες της, και κατόπιν μέσα στο πλαίσιο των νέων ιδεολογικών ρευμάτων που αναπτύσσονται στην Ευρώπη, στη Γερμανία, μέσα από τη λατρεία που είναι ο λαϊκός πολιτισμός, ρομαντισμό κτλ. Φτιάχνουμε και μια δεύτερη τεχνητή γλώσσα, η οποία είναι η δημοτική, και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα μας οδηγήσει τελικά στις διαδοτικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε, οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο μόνο πρόσφατα, γιατί έχουμε ένα λαϊκίστικο χαρακτήρα. Δηλαδή, να αρνηθούμε μια γλώσσα η οποία είναι η γλώσσα των διαδρομένων της ελληνικής και τα λοιπά και να φτιάξουμε μια γλώσσα του λαού που φυσικά είναι και αυτή η τεχνητή γλώσσα της Άγγλης. Γιατί δεν, ο λαός δεν μπορεί να δημιουργήσει από μόνο του κατευθείαν γλώσσα, περνάει από κάποια διανόηση. Τώρα, ανάλογα έχουμε την δημιουργία, τον γερμανισμό, μόνο που ο γερμανισμός έχει ένα πρόβλημα πολύ πιο δύσκολο από ότι έχει ο ελληνικός εθνικισμός. Διότι εμείς μπορούσαμε να πούμε ότι στηριζόμαστε στην θρησκεία, δηλαδή χρησιμοποιούμε το στοιχείο το θρησκευτικό ως κεντρικό θέμα του ελληνικού εθνικισμού, ερμηνεύοντας αυτό το θρησκευτικό στοιχείο ως αντιοθωμανικό. Δηλαδή, τροποποιώντας τη σχέση των θρησκευτικών κοινοτήτων έτσι ώστε να παρουσιάζουν τους Ορθοδόξους ως αν θέλετε μια ομάδα που αντιστεκόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι μια κατασκευή, είναι ένα είδος επανερμηνείας που επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί το θρησκευτικό στοιχείο που το έχει ανάγκη ο εθνικισμός χωρίς να αφαίρεται η σχέση του με το Οθωμανικό παρελθόν. Αυτό είναι το οποίο μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να βγει ο Κεμάλ Αταρτούρκ και να πει το Ισλάμ ήταν δύναμη αντίστασης. Δεν μπορεί ο Κεμάλ Αταρτούρκ να πει είχαμε κρυφά σχολιά τα οποία αντιστεκόντουσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα είναι στερημένη. Αυτό το στοιχείο του τόσο χρήσιμο για την κατασκευή της εθνικής ταυτότητας δεν το έχει ο Τούρκος. Και γι' αυτό η κεμαλική κατασκευή είναι πολύ πιο στραμμένη προς τη Δύση από τη δική μου. Δηλαδή δεν καταφέρνει να ενσωματώσει αρκετά παραδοσιακά στοιχεία ώστε να αξιοποιήσει για τη συνοχή του καινούργιου σύνοδου που θέλει να κάνει την παράδοση. Και γι' αυτό ακριβώς ο κεμαλισμός έφτασε στο τέλος του. Ξαναλύθηκε. Δηλαδή η κρίση της Τουρκίας που ζούμε τώρα είναι κατά βάση διότι η ενέργεια του κεμαλισμού εξαγνίστηκε τελείως. Και επομένως τι κάνουμε, στρέφονται στον Ισλαμισμό για να καλύψουν το κενό, την τρύπα που δημιουργεί το οργάνισμα του κεμαλισμού.
Αλλά από τη στιγμή που στρέφονται στον Ισλαμισμό, πέφτουν σε καινούργιες αντιφάσεις για ένα πρώτο διάστημα. Φάνηκε η Ρεπουμπλική και μετά βγήκαν οι αντιφάσεις, οι οποίες σχετίζονται ακριβώς με το στοιχείο του Ισλαμισμού, δηλαδή οι εσωτερικές αντιφάσεις των μουσουλμάνων στην Τουρκία, αλεβίτες, σουνίτες, η σχέση με τους άλλους μουσουλμάνους, από τη στιγμή που μιλάς για Ισλάμ, μιλάς για ούμα, άρα πρέπει να προσαρμόσεις την εξωτερική σου πολιτική σε νέα δεδομένα, σου δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, σου δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα τη σχέση με το Ισραήλ και μπλέξε με σένα και το οποίο δεν ξέρει κανείς πώς θα βγει η Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχουν ένα εικονογραφικό κενό. Το οποίο πριν είπατε, δεν σας διέκοψα για να μην διακόπτω συνεχώς, ότι κατασκευάζεται ή κατασκευαζόταν επί παλαιότερων εποχών, κυρίως των εθνικισμών. Μπορεί να κατασκευαστεί η εικονογραφία από διανοούμενους ή από τον οποιονδήποτε στο παρόν, σε μια εποχή παγκοσμιοποιημένη. Η εικονογραφία συνέχεια κατασκευάζεται από διανοούμενους, γιατί εξελίσσεται. Καρτάδες που έχουμε και συζητήσεις που έχουμε, οι ιδεολογικές και τα λοιπά, είναι ουσιαστικά ανταγωνισμός διαφορετικών προτάσεων, εικονογραφικών προτάσεων. Επομένως, η εξέλιξη γίνεται. Δεν μιλάμε με δουλειά, νομίζουμε ότι είμαστε οι οποίοι έχουμε την ίδια ταυτότητα που είχαμε το 1950, στην ελάχιστη ταυτότητά μας. Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, τη μια μεριά έχουμε το καλό, θέλετε το, η σταδιακή μεταξέλιξη είναι η καλύτερη λύση. Γιατί έτσι η ιδέα της συνέχειας εμπεδώνεται και αυτές οι αλλαγές γίνονται αντιληπτές. Επομένως, μπορεί ο κόσμος να είναι πεπισμένος ότι είναι ίδιος με τους πατεράδες του, με τους παππούδες του, με τους καλόπιτες. Όμως, όταν ένα σύστημα περνάει μια ισχυρή κρίση, αυτή η μεταξέλιξη δεν είναι δυνατή και εκεί οι διανοούμενοι ενδεχομένως φτιάχνουν κάτι πολύ πιο τεχνητό. Αυτό έκανε ο Δημοκρατήτης. Όταν έχεις κάποια τόσο τεχνητή λύση, το πρόβλημα είναι για πόσο καιρό θα επιβιώσει. Ο Άριος Μύθος είναι μια τεχνητή λύση. Ο Άριος Μύθος η Γερμανία έχουν το πρόβλημα ότι για να μπουν στην ευκαιρικότητα, η Γερμανία είναι πολύ προνεωτερική αν τους δούμε στον 18ο αιώνα σε σχέση με τους Άγγλους και τους Γάλλους. Είναι διασπασμένη σε πολλά εδάφη, φυσικά λόγω του συστήματος του Βεστραγγένου, αυτά έχουν αποκτήσει αυτό το χαρακτήρα των το σύγχρονο. Έχουν ανάγκη όμως να ενοποιηθούν, γιατί αλλιώς την ενέργεια να αφομοιωθούν ή να συντριβούν απέναντι σε ένα αγαπητικό κράτος το οποίο είναι ισχυρότερο. Οι Γερμανός στο 18ο αιώνα είχαν γίνει Γάλλους, πρέπει να ενταχθεί σε ένα σχέδιο για να δημιουργηθεί μια Γερμανία. Εκεί χρειάστηκαν να κινητοποιήσουν μια μυθολογία και βλέπουμε ότι ταλαντεύονται ανάμεσα σε δύο μύθους. Ο ένας μύθος είναι ο νεοκλασικός, δηλαδή είμαστε εμείς οι Γερμανοί, είμαστε τρόπον δυνατά από μερικά παιδιά των αρχαίων Ελλήνων. Είμαστε σαν τους αρχαίους Έλληνες, η γλώσσα μας έχει την ίδια τομή, την ίδια σύνταξη με τα αρχαία ελληνικά. Είμαστε οι σημερινοί αρχαίοι Έλληνες και όπως η αρχαία Ελλάδα ήταν μια σειρά από μικρά κράτη τα οποία συνδρόμουσαν μεταξύ τους με τον κοινό πολιτισμό, έτσι προκύπτει και η ενότητα του γερμανικού χώρου, πολυδιάσταση πολιτική όπως στην Ελλάδα, αλλά ενότητα πνευματική λόγω της κοινής γλώσσας κλπ. Εκεί ο άλλος μύθος βέβαια, πολλές φορές είναι σαν ανταγωνισμό, να το βλέπουμε πολύ καθαρά στην κυκλερική Γερμανία. Όπου υπάρχουν και στρατόπεδε στην κυκλερική Γερμανία. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν την ιδέα ότι είμαστε ακόμα των αρχαίων Ελλήνων και οι άλλοι, επειδή λένε ότι είμαστε οι άλλοι,
ορατότητα και την αρμόδιτα αυτών των πολλών λαών οι οποίοι ζουν υπό δύσκολες συνθήκες κλπ. Στην πραγματικότητα είναι συγκρονιστικά, γιατί για να μπορέσει και πρέπει να θεμελιωθεί αυτό το στοιχείο της πνευματικής ενότητας παρά την κρατική πολυδιάσταση, και αυτό βγαίνει μέσα από την αναφορά στην γλώσσα, η οποία όμως δεν είναι από μόνη της το στοιχείο το ενωτητικό, αλλά μάλλον ως η εκδήλωση ενός άλλου φαινομένου που είναι η βιολογική ενότητα. Και έτσι πηγαίνουμε σε μια ρατσιστική θεωρία. Δηλαδή την ιδέα ότι η ενότητα ενός έθνους στηρίζεται σε μια βιολογική κοινή βιολογική καταλογή. Και έτσι έχουμε τις ρατσιστικές θεωρίες που μετά των ανδρών έχουμε τον παντοδιαγωνισμό, τον παντοδιαγωνισμό και το κάνουμε και στην προσπάθεια του παντοδιαγωνισμού που είναι και αυτό μια απόλυτη να μπορούμε να κάνουμε και αυτό το καταλογή. Και να πούμε το εξής. Πρώτα θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με την Αγγλία. Πάμε λίγο πιο βόρεια στην Αγγλία, αλλά προτού κλείσουμε την κουβέντα μας, θέλω να σταθούμε άλλο λίγο στη Γερμανία. Μιλάμε την ίδια περίοδο. Μιλάμε το 1934, πάνω κάτω μας. Θέλω να μείνουμε εκεί για δύο λεπτά. Λένι Ρίφενστάιν. Triumph of the Will. Το ντοκιμαντέρ, ο θρίαμβος της θέλησης. Ένα ντοκιμαντέρ, τώρα θέλω η προσέγγιση μου θα είναι γεωπολιτική πάλι, γιατί εκεί θέλω απάντηση. Ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο ζούμε σε μια εποχή μετάφρασης από το βόλιο κινηματογράφο και είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ με τις σύγχρονες τεχνολογίες, με zoom, έτσι, όπου η παράσταση δίνεται σε ένα στάδιο της διεμβέρνησης, ας πούμε, μια παρέλαση στρατιωτών σε απόλυτη πειθαρχία. Από πάνω να περνάνε, ας πούμε, αεροπλάνα της Luftwaffe και να δείχνει εικόνες διαφόρων αρμάτων μάχης που δεν βρίσκουν κανένα εμπόδιο στον δρόμο τους, τα ισοπεδώνουν όλα. Το 1934 αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν τόσο ισχυρό και η Λένι Ρίφενσταϊν είχε την εξουσία από τον ίδιο τον Γκέμπελς, δεν ελέγχει το και είχε την ελευθερία να πράξει κατά το δοκούν. Με συνέπεια, αυτό το ντοκιμαντέρ να αφοπλίσει μια ολόκληρη Ευρώπη, έτσι ώστε το 1938, στη Συμφωνία του Μονάχου, Τσάμπερλεν, Νταλαγιέ, Μουσολίνη και Χίτλερ να δώσουν την Τσεχοσλοβακία, δίχως να πέσει σφαίρα. Να σταθούμε λίγο ακόμα στην πηγή αυτή της γεωπολιτικής μέσα από εικόνες. Καλά, δεν ξέρω αν η Συμφωνία του Μονάχου μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μια ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει από πίσω η εμπειρία του Παγκοσμίου Πολέμου και η θέληση των λαών να μην ξαναπέσουν στα δεινά του Παγκοσμίου Πολέμου. Λάβουν υπόψη μας, ας πούμε, ότι οι απώλειες της Γαλλίας ήταν τεράστιες και αυτό είναι ένα μεγάλο τραύμα στη γαλλική ψυχή. Όλη η ελίτ τη γαλλική εξοντώθηκε από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο, το ελληνιστικό, το οποίο φυσικά απαιτήθηκε παγίδα, αλλά καλά αυτό είναι για να ξαναγυρίσω αυτό που λέτε το ηγεστικό. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω την ερώτηση δηλαδή από την πλευρά του οπτικού πολιτισμού. Δηλαδή τη δύναμη να εκνοτήσει μια αντίσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί είμαστε. Γι' αυτό ο όρο η πορνογραφία νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνη. Γιατί αναφέρεται σε σχέση με τον όρο ταυτότητα, που είναι πιο γενικό λόγο, αλλά ο οποίο μα οδηγεί σε συνειδημού λίγο πιο, αν θέλετε, πιο ιστορικούς, πιο θεωρητικούς, πιο αφηρημένους. Ο όρος εικονογραφία δείχνει και το στοιχείο, το υλικό και το εικαστικό. Η εικόνα, η συνήμανη των εικόνων. Αυτό το βλέπουμε επίσης στην αρχιτεκτονική, πόσο σημαντική είναι για την διαμόρφωση των ταυτοτήτων. Το τοπίο, η αρχιτεκτονική. Ο νεοκλασικισμός, ας πούμε, που μας τριγυρίζει εδώ πέρα, είναι ένα στοιχείο βασικό για την διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας στο 14ο αιώνα, όταν ο κόσμος έβλεπε αυτά τα μνημεία. Η φυσική γραμμή του διανόμου.
κάνει στοιχεία τα οποία φέρνει η γεωπολιτική και έρχεται να συμπληρώσει την ιστορία που το βλέπει λιγότερο. Οι γεωγράφοι είμαστε αναλυτές και παρατηρητές του τοπίου που ο κινηματογράφος έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το παράδειγμα που θέτετε σχετίζεται και με ένα ρεύμα που κυριαρχεί τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ο φιγουρισμός. Και εκεί έχουμε να κάνουμε μια προκοπής εξηγόνηση κάποιου για αυτά τα περιστάσματα, τον ναζισμό, τον φασισμό, αλλά και τον σοβιετισμό, τα οποία είναι παιδιά του φιγουρισμού. Κατά ένας από εμάς,
μία αλλά και ξεπεράζει ορισμένα επίπεδα, είτε αρρωσταίνοντα, ή μπορείτε να τρελαθούν. Οπότε και οι κοινωνίες δεν μπορούν να ανοιχτούν πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο πληροφορίες. Έχουμε περάσει επομένως μερικές δεκαετίες ανοίγματος του κόσμου και τώρα με τούτο τη βλέπουμε στην περίοδο της αντίδρασης των ανοίγματων. Και αυτό το βλέπουμε. Το γράφει του βιβλίου σας αυτό, αλλά το αντιδιαστέλλεται, μάλλον το συνδέεται με ένα φαινόμενο παρακμής του ευρωπαϊκού τρόπου αντίληψης της εδαφικότητας και της γεωγραφίας. Δηλαδή, θεωρείται ότι έτσι όπως είναι στημένη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, έχει αρχίσει, ας πούμε, και μετρά αντίστοιχο χρόνος για εκείνο, οπότε είναι ευκαιρία, λέτε, για τον ελληνισμό, με τα αναγκαστικά που ελπίζετε ότι έχει, εγώ δεν ξέρω, αλλά δεν έχω την αισιοδοξία, ότι μπορεί να επανακάμψει. Εγώ διάβαζα... Επανακάμψει η Ευρώπη. Να επανακάμψει ο ελληνισμό. Ο ελληνισμό. Διάβαζα λοιπόν προχτές, και αυτή ήταν πράγματι η τελευταία μου ερώτηση, γιατί με εσάς θα μπορέσω, έτσι, πρέπει να βρω έναν τρόπο να σταματήσω να ρωτώ. Γιατί αυτά τα πράγματα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Οπότε, για να μην μονοπολίσουμε, θέλω να βάλω ένα τέλος, να σας προκαλέσω όμως. Διότι δίνεται στην Ευρώπη ένα σπεγλερικό τέλος, ενώ, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη πάντοτε θα βρίσκει τρόπο να επανακάμψει. Γιατί? Διότι κρατά προοφθαλμών την κριτική στον εαυτό της. Πράγμα που η Ανατολή δεν κρατά. Και το διάβαζα αυτό χτες στον Καστοριάδη, όπου ακριβώς έλεγε ότι πάμε στο Ιταλία. Εγώ δεν έχω ακούσει τους υπόλοιπους Άραβες να διαμαρτύρονται για την τουρκική κατοχή από το 1500 μέχρι το 1900. Αντιθέτως, ακούω συνεχώς για την γαλλική κατοχή ως αυτοκριτική των Γάλλων όμως στο Μαρόκο για τα 137 χρόνια. Θέλω να πω ότι ο Κορνίλιος Καστοριάδης βλέπει ακριβώς στη Δύση μία τάση αυτοκριτικής στον εαυτό της. Πράγμα που της δίνει πάντα το δικαίωμα να κάνει παγκοσμίους πολέμους και δεινά, αλλά να επανακάνει. Σε αντίθεση με την Ανατολή, που το απόλυτό της συνέστημα δεν της το επιτρέπει. Δεν έχει να αντιληφθεί αυτό. Νομίζω ότι το... Είστε και οι δύο γαλλοταφείς, γιατί σας ανέφερα. Εγώ βλέπω μία βασική αντίφαση στην Ευρώπη, η οποία δεν ανοίγει του πλούσιου στην Ευρωσία. Αυτά τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης συνδέονται με την πολυδιάσπαση του ευρωπαϊκού χώρου. Αυτό δηλαδή που έδωσε το δυναμισμό στην Ευρώπη ήταν ακριβώς ότι ήταν πολλά πράγματα τα οποία είχαν σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, τα οποία έκαναν αυτά τα ερωτήματα. Επομένως, είναι ένα σύνολο το οποίο είναι πολύ πιο δυναμικό από ένα αυτοκρατορικό σύνολο, το οποίο έχει μία εξουσία, μία αλήθεια, δεν μετακινείται, αλλά έχει το πλεονέκτημα της ενότητας. Τώρα, δείτε το θέμα, όπως έτσι το θέμα για την αρχαιότητα, την αρχαιότητα και άλλα, έτσι, ένα σύνολο από κράτη, το οποίο έκανε ένα εξαιρετικό δυναμισμό, γιατί ήταν σαν το αυτοσμό με έναν υπάρχο, γιατί υπήρχε αυτή η δημιουργικότητα που τη δημιουργούσε και η κλίμακα και ένα είδος ανταγωνισμού και άμυνας. Τίθεται το θέμα της ενοποίησης της Ευρώπης. Κυρίως κατά τον 20ο αιώνα, κυρίως ως συνέπεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Αυτό το όραμα προχωράει κατά τον τρόπο εκπληκτικό από τη δεκαετία του 50 και του 60 ως σήμερα. Αλλά προχωράει γιατί υπάρχει πρώτα μια πολύ ευνοϊκή συνθήκη που είναι ο ψυχρός πόλεμος. Ο ψυχρός πόλεμος βοηθάει την Ευρώπη να ενοποιηθεί, γιατί υπάρχει ένα σύνολο που έχει επιβληθεί από την Σοβιετική Ένωση, γιατί υπάρχει η Σοβιετική απειλή, γιατί υπάρχει η Αγγλική με την Αμερική. Επομένως, είναι ο εξωτερικός εχθρός που βοηθάει την Ευρώπη να ξεπεράσει τις δικές της
στάσεις να είναι σε πολύ διάσταση. Πέρα μετά από την ευρύτερη περίοδο που είναι η νίκη της Δύσης και έχουμε ακόμα μια φάση αισιοδοξίας, επέκτασης προς την Ανατολή. Υπάρχει αυτά είναι στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την ενοποίηση. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το θέμα δεν είναι ξανά. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μια ενοποιημένη Ευρώπη χωρίς αυτό να επιβάλλεται από μια έξωθεν εξουσία. Και τι θα προσπαθήσει να ενοποιήσει την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι τη δίκη. Ένα πολέμο. Μπορεί να συνεχίσει και εάν συνέβαινε, μήπως αυτό θα σήμαινε την απώλεια του δυναμισμού της Ευρώπης. Δηλαδή, μήπως αυτά τα χαρακτηριστικά, τα θετικά της Ευρώπης είναι σε αντίφαση με την τάση για την ενοποίηση. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς στον κόσμο από το πώς θα εξελιχθεί. Αλλά όπως και να είναι, η Ευρώπη έχει ανάγκη να μετασχηματιστεί. Να μπορέσει να επιβιώσει και ανάγκη να ξανααναγκαλύψει τον εαυτό της. Και τα διάφορα σχέδια τα οποία βλέπουμε να διαγράφουν δεν είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι σχέδια πολύ περισσότερο αν θέλετε μετατροπής της Ευρώπης σύμφωνα με το αυτοκρατορικό πλαίσιο. Δηλαδή, περισσότερο συνεργατισμό, μεγαλύτερο κέντρο. Πολλές ταχύτητες που σημαίνει κέντρο και περιφέρει. Αυτά θυμίζουν αυτοκρατορία, δεν θυμίζουν Ευρώπη, δεν θυμίζουν ούτε τον αρχαιοελληνικό κόσμο, ούτε περισσότερο Ρώμη παρά την αρχαία Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, το άλλο ζήτημα είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η εποχή της κυριαρχίας της πανεπιστημίων στον κόσμο έχει τελειώσει. Δηλαδή πρέπει να μάθει να διαλέγεται σε βάση της ισοτιμίας με άλλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν τελευταίες από πίσω ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Η Κίνα δεν είναι τσεπίδηση ξαφνικά από το τίποτα. Η Κίνα ήταν ως τον 16ο αιώνα, ήταν η μεγάλη παγκόσμια Κίνα. Και είναι χαρακτηριστικό, αυτό είναι ανάγκαση και του Ιωαννίου και των Αθέων, ότι αυτό που οδηγεί την Κίνα σε παρατιμή είναι ότι αποφασίζουν στα μέσα του 15ου αιώνα να καταστρέψουν το τεράστιο στόλο τους και να απαγορεύσουν την εποχή και επαφή με τον έξω κόσμο. Το που λέει κατάργηση της κυκλοφορίας, γιατί η κυκλοφορία μας αγχώνει, μας ανησυχεί. Φυσικά από εκεί και πέρα δεν έχουμε τέτοιο συμπαθμό. Έχει ξαναγίσει, έχει ξαναγίσει. Και ο Μάο είναι και αυτή, ο Μάο είναι και αυτή, και εποχή και σήμερα. Τώρα η Κίνα άνοιξε ξανά. Πρέπει να μάθει η Ευρώπη να διαλύεται με την Κίνα, όχι με την υπεροξία του ευρωκεντρισμού, αλλά με έναν τρόπο που είναι και ταπεινό. Αντιλαμβάνομαι ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί εμφανίζονται σε εσάς ως σώματα που ναι μεν κλειδονίζονται από διάφορα εξωτερικά αιρίσματα, αλλά δεν καταποντίζονται με την έννοια ότι επανακάμπτουν. Ναι, γιατί οι πολιτισμοί κληροδοτούν τις επόμενες γενιές, κληροδοτούν κεφάλαιο με κεφάλαιο, το οποίο υπό κατάλληλη συνθήκη μπορεί να μεταπανηθεί. Άρα κάνουμε καλά που ιδρύσαμε το Ινστιτούτο. Και συμφωνώ μαζί μέσα από το έκανα αυτή την κουβέντα πριν από λίγο. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει μια κίνηση εκεί έξω. Γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σήμερα. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Που είναι ότι υπάρχει μια εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, η οποία είναι πολύ αρνητική. Και την οποία στην Ελλάδα δεν τη συνεχίζει. Δεν συνεχίζει το πρόβλημα πόσο αυτό μας κάνει ζημιά. Υπάρχει